Συγκέντρο διαμαρτυρία πραγματοποίησαν το πρωί τη Κυριακή 11 Δεκεμβρίου στην Ξάνθιπα Παλινοστούντε από όλη τη Θράκη, ζητώντα ολική διαγραφή των στεγαστικών του δανείων. Οι ομογενεί Παλινοστούντε δεν δέχονται ούτε τη ρύθμιση των 120 δανείων, καθώ όπω ισχυρίζονται πλέον, πολλοί από αυτού έχουν μείνει άνεργοι και αδυνατούν να πληρώσουν τι δόσει. Στη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε, οι ομιλητέ χαρακτήρισαν τα στεγαστικά δάνεια παράνομα, ισχυριζόμενοι ότι τα σπίτια του κατασκευάστηκαν με πόρου από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά 75% και από εθνικούς πόρους κατά 25%. Ακολούθησε πορεία στο κέντρο της Ξάνθης. Ελευθερία! Ψωμί! Παιδεία! Ελευθερία! Κάτω! Τα χέρια! Σήμερα συγκεντρωθήκαμε για να δείξουμε στην κυβέρνηση ότι ο λαός δεν μπορεί άλλο. Ζητάμε να σταματήσουν άμεσα τα χαρτιά και τα τηλέφωνα στον κόσμο για κατάσχεση πρώτης κατοικίας, γιατί ο κόσμος έχει ψυχολογικά, έχουν όλοι πρόβλημα, είναι η ακρίβεια, είναι ο πόλεμος, είναι πάρα πολλά. Ο κόσμος δεν μπορεί να τα απεξέλθει. Ζητάμε από την κυβέρνηση και από όλους τους υπεύθυνους να σταματήσουν άμεσα να εκβιάζουν τον κόσμο. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο προς το παρόν. Απλά να σταματήσουν να εκβιάζουν τον κόσμο μέχρι η Ελλάδα να γίνει όπως ήταν πριν όταν πήρανε τα δάνεια. Αυτό ζητάμε. Ευχαριστώ πολύ. Ψωμί! Παιδεία! Ελευθερία! Κάτω! Τα χέρια! Υπάρχει κατοικία! Thank you.